ήθελα να πω ότι εσύ μια που εμφανίζεσαι, μια που εξαφανίζεσαι. Έτσι. Δηλαδή, μια που έρχεσαι στην τηλεόραση είσαι κάθε μέρα και μετά χάθηκε ο Θοδωρής. Δεν είναι για χόρταση, νομίζω, ναι. Τηλεόραση. Θέλει τόσο όσο και σε σχέση με τη δουλειά σου και σε σχέση, νομίζω, με την εικόνα σου. Δεν θέλει πολύ. Στο ενδιάμεσο έχει καμιά φωτογραφία στο Instagram, καμιά σεξι. Άλλο φωτογραφία και YouTube. Εντάξει, και τέτοια. Κάπως συντηρείται. Instagram υπάρχει να συντηρήσει. Άλλο, έτσι κι είναι, έχει μια καθημερινότητα. Εσύ δεν είσαι και πάρα πολύ τη δημοσιότητα άνθρωπο. Δηλαδή, κάπω δεν είσαι. Η γενιά σου είναι διαφορετική. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το συζητά πολλέ φορέ με τη Σύση, γιατί η Σύση νομίζω είναι ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή. Ναι, εγώ νομίζω ότι πολλέ φορέ νιώθω ότι με βαραίνει λίγο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Και σαν χαρακτήρα είμαι λίγο πιο εσωτερικό και πιο χαμηλών τόνων. Οπότε νομίζω το συνδυάζω πάντα αυτό σου λέω όταν υπάρχει μια αφορμή, όταν υπάρχει κάτι να πω, κάπω έτσι. Ναι. Η Σύση θα βγαίνει με οποιαδήποτε αφορμή, λες. Νομίζω ότι η Σύση θα μπορούσε να ζει στο σπίτι του Big Brother. Πάντως, καιρό και η Σύση έχει να εμφανιστεί. Ναι, αλλά έχει το YouTube της και τα βγάζει εκεί. Αυτό με το YouTube πώς το αντιμετωπίζεις, γιατί είναι σαν να είσαι reality πια. Εντάξει, νομίζω ναι, δεν είναι τόσο ένα σερριάλ. Δηλαδή. Έχουμε δει πολλά όμως μέσα από το YouTube. Το σπίτι, αυτά, εσένα, ναι. Κοίταξε, ναι, αυτό λέω ότι ουσιαστικά και τα social media και το YouTube, όταν είναι κάτι που επιλέγεις εσύ να δείξεις, το ελέγχεις, το φτιάχνεις ή το κατασκευάζεις ώστε να βγει προς τα έξω, δεν είναι ακριβώς ένα reality. Είναι μια επιλεκτική πραγματικότητα που προσφέρει οικειοθελώς στο κοινό σου. Άρα εκ των πραγμάτων και επίσης ένα πολύ μικρό κομμάτι. Δηλαδή το να δεις, ας πούμε, ότι πήγαμε για φαγητό εκεί. Και αυτό είναι 5 λεπτά. Ναι. Σε ένα 24ωρο καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τίποτα. Αλλά όντως η αίσθηση της κλειδαρότρυπας υπάρχει και στα social media, και αυτό είναι που. Και αυτοί που το κάνουν πολύ τους ανεβάζει, η αλήθεια είναι. Και νομίζω και στο YouTube. Όταν η Σύση δηλαδή σου είπε ότι θα κάνω ένα κανάλι στο YouTube, και μέσα θα βάλω και το σπίτι, και σένα, και, θα, το και την παντόφλα, το συζητήσατε. Το συζητήσαμε αρκετά. Της είπα ότι πρέπει να οριοθετήσουμε λίγο το θέμα αυτό. Δηλαδή. Σαφώς και θα δείξουμε κάποια πράγματα το σπίτι, όπως δείχνει σε μια φωτογραφία, όπως δείχνει και ο κάθε κόσμος από το σπίτι του. Αλλά έχουμε ένα όριο το οποίο θεωρούμε ότι είναι το ασφαλές σε σχέση με τα παιδιά, σε σχέση με την πραγματικότητα και την καθημερινή μας πραγματικότητα. Δηλαδή, έτσι ώστε ποτέ δεν είναι, να λέμε του στραβού το δίκιο, όταν θα κάνεις κάτι, δεν είναι το απολύτως φυσιολογικό. Έτσι, εδώ μια φωτογραφία στο Instagram θα τραβήξει 32, θα περάσει 8 φίλτρα και μετά θα την ανεβάσει και θα πει: αχ, μόλις ξύπνησα. Δεν είναι έτσι. Η αλήθεια, κακά τα ψέματα, όλοι το ξέρουμε, όλοι το κάνουμε. Αυτό είναι. Καλά, ειδικά για τη Σύση το έχουν κάνει μεγάλη κουβέντα αυτό, οπότε άστο. Εσένα λοιπόν, δύο είναι τα βασικά κεφάλαια της ζωής σου. Το ένα είναι η όνειρά μου. Το άλλο είναι η Σύση. Θα μιλήσουμε και για τα δύο. Δεν το τελειώσαμε το κεφάλαιο το. Και δεν τελειώσαμε το κεφάλαιο social media, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο κομμάτι. Είναι γιατί είναι έτσι ως μια πραγματικότητα της εποχής και που είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι ότι είναι αυτή τη στιγμή και το βασικό μέσο, νομίζω, επαγγελματικά, ιδίως για το δικό μας χώρο. Να προσεγγίσεις το κοινό σου. Σας κάνει καλό δηλαδή. Ναι. Δημιουργεί μια πολύ άμεση επαφή με το κοινό και είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό. Υπήρξε ποτέ βιντεάκι που είπες εσύ, μην το ανεβάζεις. Είναι πυρπολικό. Υπήρξαν σίγουρα πολλά πλάνα που κόψαμε, γιατί στη διαδικασία γυρισμάτων μπορεί όντως να φάνηκαν τα παιδιά σε βαθμό που δεν θέλαμε. Ή γωνίες του σπιτιού που θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να εμφανιστούν. Κάτι πιο πιπεράτο. Κάτι πιο πιπεράτο το έχουμε σε άλλο σκληρό δίσκο. Πρόσεχε, χακάρουν πολύ τελευταία. Ναι, αυτά τα iCloud και τα τέτοια. Πρόσεχε. Καλά, έτσι λέγανε και αυτό στο Hollywood και είδε τι βγήκε. Νομίζω ότι θέλανε. Εσύ νιώθεις άνετα τέλος πάντων με όλη αυτή την κάμερα που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Και με τη σύζυγη. Κοίταξε, αναφάσεις. Ρίχνω κανένα δύο πινελίκια και όλα. Εντάξει, φτάνει κλείστο. Το οποίο χρειάζεται. Ξεκινήσει την ισορροπία όπως θα μου ρίξει και αυτή κανένα πινελίκια, α πούμε ότι για άλλους λόγους. Να σταθούμε λίγο στο θέμα του πινελικιού. Μια και που το ανέφερε. Όταν μαλώνετε με τη Σύση, για τι πράγμα μπορεί να μαλώνετε? Νομίζω μπορεί να είναι για πάρα πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικά μεταξύ του. Μπορεί να μαλώσουμε, ας πούμε, το ποιος θα πάρει το σχολικό το μεσημέρι. Κατάλαβε ποιος θα τρέξει, ποιος θα κάνει, ποιος θα ράνει. Μπορεί να μαλώσουμε κάποια στιγμή γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι, οπότε για μια βλακεία εντελώς. Για επαγγελματικά δεν θα μαλώσουμε τόσο, θα διαφωνήσουμε έτσι λίγο πιο δημιουργικά. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν έχουμε. Καλά, επαγγελματικά δεν συναντιέστηκε κάπου για να έχετε λόγο να. Όχι, ενώ μπορεί. Ναι, το ότι αν εγώ θα κάνω 40 συναυλίες το καλοκαίρι ή 20, μπορεί να είναι ένα δικό μου θέμα, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ σωστά, την οικογένειά μου. Άρα είναι κάτι που θα συμφωνήσουμε, πρέπει να το συζητάμε μαζί εκ των πραγμάτων. Ποιος υποχωρεί πρώτος? Νομίζω ότι περισσότερες φορές εγώ λίγο ώστε να ηρεμήσει το κλίμα.
και μετά να ξαναρχίσει. Καμιά. Γιατί πλέον δεν θα αντέχω άλλο. Αλλά εντάξει, νομίζω μετά από τόσα χρόνια έχουμε μάθει και ξέρει ο καθένας και εσύ πού πρέπει να πάει λίγο πίσω, όταν δεν την παίρνει ή όταν καταλαβαίνει ότι έχουμε ένταση και το αντίστροφο. Δηλαδή αυτό συμβαίνει στις σχέσεις. Ξέρεις τι, δεν έχουμε συνηθίσει καλλιτεχνικά ζευγάρια να μένουν τόσα χρόνια μαζί. Η αλήθεια είναι χτύπα ξύλο. Ναι, χτύπα ξύλο, ναι. Αλήθεια είναι. Ποιο είναι το δικό σας μυστικό, πόσο κλεισέ ερώτηση. Αλλά... Κοίταξε, όχι, κλεισέ ερώτηση δεν είναι. Καμία ερώτηση νομίζω κλεισέ. Η απάντηση σου είναι κλεισέ. Ένα θέλω να πω. Η επικοινωνία και η ειλικρίνεια. Κοίτα, η αλήθεια είναι η επικοινωνία, έτσι για νομίζω είναι σε οποιαδήποτε σχέση, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι φιλική, είτε είναι ερωτική, η επικοινωνία νομίζω είναι το πάνω. Ναι. Και όλες οι σχέσεις περνάνε τα πάνω τους και τα κάτω. Δηλαδή τα είχαμε και την άλλη φορά. Ναι. Και εμείς έχουμε περάσει και τα πάνω μας. Δηλαδή είμαστε μαζί τόσα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Οπότε και πόσο μάλιστα ένα χώρο τέτοιο που είναι ανταγωνιστικός, είναι δύσκολος, έχει έτσι αρκετό παρασκήνιο και υπόγειες καταστάσεις και ζήλια και φθόνο. Θεωρώ ότι το βασικό μας κομμάτι είναι ότι αγαπιόμαστε ειλικρινά σε ένα επίπεδο πολύ βαθύ και πολύ αληθινό. Οπότε η καθημερινότητα μπορεί κάποια στιγμή να σε κάνει το ξεχάσεις, τα προβλήματα να σου δημιουργήσουν ένταση, λίγο να σου φύγει, λίγο να σου έρθει, αλλά πάντα όταν φτάνει η ένταση, καταλήγει στο ότι πραγματικά και την αγαπά πολύ και με αγαπάει πολύ. Και το βλέπουμε μετά και σε μικρές καθημερινές στιγμές ή όταν φτάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, σε μια κορυφή ένταση. Πώς το βλέπεις σε απλές καθημερινές στιγμές? Κοίτα, είναι αυτό που μπορεί να έχεις δει καμιά φωτογραφία που έχει όντως το Instagram, που είναι ένα ζευγάρι που είναι μαλωμένο. Δεν μιλάει, είναι στο μπαγκάκι πλάγι, αλλά ο άλλος έχει την ομπρέλα έτσι τον άλλο πάνω όταν βρέχει. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι αυτό, ότι μπορεί εκεί που είσαι μαλωμένος, σκοτωμένος, μπορεί δύο μέρες να υπάρχει ένταση στο σπίτι. Έχεις πάντα το νου σου. Αλλά θα συμβεί κάτι και θα πεις, ναι, πήγες στο γιατρό που έπρεπε να έχεις πάει, ας πούμε, ξέρεις. Σε βλέπω λίγο. Θα γίνουν τέτοια μικρά πραγματάκια. Όταν το χάνεις, πώς το ξαναβρίσκεις? Γιατί χάνεται και σπίθα, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι. Πολλές φορές, ας πούμε, λίγη απόσταση, λίγος χώρος. Ναι, έχω δει έχετε αυτό εσείς. Ναι. Και σε εμάς η αλήθεια είναι πολλές φορές αυτό, επειδή υπάρχει, μας έχει βοηθήσει. Σου έχει τύχει να φύγεις σε ταξίδι για συναυλίες ή οτιδήποτε εμφανίσεις και να είσαι τσακωμένος και να μείνει, να αιωρείται? Ναι, έχει τύχει δηλαδή. Και τι κάνεις εκεί? Έχει τύχει κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί να έχω φύγει στο ταξίδι και μιλώντας στο τηλέφωνο να δημιουργεί μια ένταση που είναι από όσο και είναι μακριά. Οπότε ήταν και λίγο δύσκολο, γιατί είναι και δύσκολη η δουλειά μετά να πρέπει να ανέβεις στη σκηνή. Ναι, είναι σωστά, έχεις και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα που μπορεί να έχεις τα νεύρα, να μην είσαι καλά. Αλλά έχει τύχει πολλές φορές όταν να γυρίσω την επόμενη μέρα, να αλλάξω πτήση και να γυρίσω αμέσως μετά τη συναυλία, ας πούμε, για να έρθω πιο γρήγορα, να το βρούμε, να το λύσουμε. Θα μπορεί να στείλω λουλούδια, μπορεί και να στείλει ένα μήνυμα, μετά να μιλήσουμε λίγο στο τηλέφωνο ξανά. Κάπως να το βρούμε. Ή μπορεί ακόμα και μέσω Instagram πολλές φορές μπορεί να στείλουμε μια φωτογραφία από κάτι, κάποιο άλλο, ξέρεις, λίγο πλαγίως. Μην ρίξουμε και τον εγωισμό μας φουλ. Είστε δύο ερωτευμένοι άνθρωποι. Λες και τα έχουν συνδεθεί. Δηλαδή είναι σαν να τα έχετε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε δύο παιδιά. Είναι πολύ έντονο αυτό. Και πολλές φορές λέμε ότι δεν ξέρω αν είναι και καλό για τα παιδιά μας. Πολλές φορές δεν βλέπουμε και τα παιδιά μας μέσα. Είμαστε εντελώς στον κόσμο οι δυο μας. Είτε όταν καυγαδίζουμε, είτε όταν είμαστε πολύ καλά. Ότι πρέπει λίγο κάποια στιγμή να. Δεν γυρίζει όλος ο κόσμος γύρω από εμάς τους δύο. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι, ξέρεις. Θοδωρή, πώς ξεκίνησαν όλα με τη Σύση? Εντελώς τυχαία. Νομίζω γνωρίζονταν από πριν τα φτιάξουν. Υπήρχε, πολύ πλατωνικά ήμασταν σε κάποιες παρέες σκηνές. Στη Θεσσαλονίκη. Ως φίλοι, Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν η περίοδος που είχα αρχίσει να στείλω την μπάντα, οπότε έκανα κάποια live, ερχόταν στα live. Και κάποια στιγμή, έτσι με έναν τρόπο, έγινε αυτό το κλικ που δεν μπορώ να το εξηγήσω και ακριβώς. Ειδικά σε μια συναυλία συγκεκριμένη που υπήρχε έτσι πολύ. Την είχε τσεκάρει από πριν όμως. Ναι, και σ' άρεσε. Εντάξει, τώρα δηλαδή η μισή Ελλάδα δεν έχει τσεκάρει και σ' άρεσε. Ναι, υπήρχε. Και σου λέω, αυτό χτιζόταν έτσι με μικρά πραγματάκια σε παρέα φιλική. Ναι. Και κάποια στιγμή όλο αυτό, ειδικά μια συναυλία στην Καλκιδική, κάπως αυτό φούντωσε. Υπήρξε το κάτι παραπάνω και από εκεί πέρα άρχισε να. Και λες το βράδυ, βγαίνουμε έξω. Ναι, υπήρχε ένα παιχνίδι τέλος πάντων που καταλαβαίνεις ότι το πράγμα έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Και υπονοούμενα και ένας ηλεκτρισμός. Και οι δύο τότε είμαστε σε άλλη σχέση, οπότε εκ των πραγμάτων έπρεπε να αποδεσμευτεί. Ναι, σιγά-σιγά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Ναι. Και... Δημιουργήσε τις προϋποθέσεις και μετά δεσμευτήκατε ή δεσμευτήκατε ένα με τις προϋποθέσεις? Τώρα δεν θα το πει αυτό. Είναι αυτό το μπερδεμένο. Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι κάπως. Ναι, σωστά, κάτι να πεις, κάτι να. Και όταν έχει σχέση και ξαφνικά σου κάνει κλικ ένας άνθρωπος και σε ενδιαφέρει και το σκέφτεσαι. Σημαίνει ότι και η σχέση άλλη δεν ήταν αυτό που ήθελε. Η σχέση κατά έτσι κι αλλιώς ήταν σε μια. Από αυτό και μέχρι το κάνω οικογένεια, θα κάνουμε παιδιά εμείς οι δύο, ήτανε
Το συζητήσατε ή προέκυψε? Όχι, προέκυψε. Γενικά, με το που μπήκαμε στη φάση του να είμαστε μαζί, ήταν όλο πολύ σαρωτικό με τη Σύση. Mm. Δηλαδή, είχε τρομερή ένταση αυτό το πράγμα. Και έχει και πολύ ένταση και στα πάνω του. Δηλαδή, όταν είμαστε πολύ καλά, είναι κινηματογράφος του Hollywood. Ναι, ναι. Έτσι. Όταν πέφτει Πινελίκη, πέφτει Πινελίκη όμως. Δηλαδή, ναι, μας ακούει γειτονιά. Και πράγματα, και εξφεντονίζονται. Τα πράγματα ευτυχώς τα έχουμε περιορίσει. <Okay. laughs> Εντάξει, εγώ και παιδιά δεν έχουν πολλά πράγματα. Ναι, 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 πράγματα, έτσι, δεν είπαμε. Έχουν σπάσει τα παιδιά, τα έχει σπάσει ο σκύλος, δεν υπάρχει τίποτα διαθέσιμο. Οπότε, επειδή ήταν όλο σαρωτικό, ήρθαν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Είναι μια χιονοστιβάδα. Μας παρασύρει χωρίς να καταλαβαίνω. Δεν πρόλαβες να συνειδητοποιήσει κάτι. Ναι, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακριβώς πόσο γρήγορα έχει έρθει. Τα παιδιά ήταν, είπατε τώρα θα κάνουμε παιδί ή προκύπταν τα παιδιά, πώς σας πω, γιατί είναι και δύο. Κοίταξε, στη φάση είναι που ήταν να γίνει, είμαστε σε πολύ καλή φάση εμείς. Δηλαδή φαινόταν ότι είναι το επόμενο βήμα, το να παντρευτούμε να κάνουμε οικογένεια. Αλλά όλο αυτό ήρθε λίγο πιο ξαφνικά από μια πολύ ωραία βραδιά. Με περίσσιο αλκοόλ και πολύ καλή διάθεση. Έτσι. Και πολύ καλή διάθεση, ναι. Όταν σου είπε η Σύση ότι ξέρεις, είμαι έγκυος, πρέπει ένα παιδί. Τι ήταν η προσκέψη που σου ήθελα και έπινα εκείνο το βράδυ. Κοίταξε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι ένα σοκ. Δεν είσαι και κανένας. Θεωρώ και για έναν άντρα, που έτσι ως πάντα δεν είναι ότι μεγαλώνει με το ημερολόγιο το ωραίο που λέει ο γάμος μου, τα παιδιά μου και κάνει τα κολλάζ. Έτσι. Καλά ότι εμείς είχαμε, μην ψήφισε. Εντάξει, παιδί μου. Αλλά στη γυναίκα λίγο δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει λίγο στο υποσυνείδητο. Το σύνολο, το κοινωνικό κάπως το βάζει. Ναι, τέτοιο πώς θα γίνω μάνα και πώς θα είμαι μάνα. Ενώ εσύ είχες χρόνο στον καιρό, Κουστάρ. Ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή εντωμεταξύ έστεινα και το group, την καριέρα. Δηλαδή άρχισα να το ζούσα. Ναι, και αν δεν είναι προγραμματισμένο ένα μωρό, είναι ένα σοκ. Εντάξει, μπορεί να είναι και ευχάριστο. Είχατε παντρευτεί τότε, δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Α, ήταν πριν. Έγινε ταυτόχρονα. Ναι. Ωραία, σου λέει να θέλω να σου πω κάτι, Θοδωρή. Περίμενα, άσε το πει πώ θα ρίξει μπροστά. Όχι, όχι. Κοίταξε, υπήρχε μια παγωμάρα. Πώ το είπε. Ναι, αυτό θέλω να μάθουμε. Όχι, έτσι όπως το πες, όχι με κάποια ιεροτελεστία φοβορή. Όχι με μήνυμα, έχω να σου πω κάτι το βράδυ. Έλα λίγο, κάτσε εδώ, κάτσε καλύτερα. Και μου το λέει, κοίταξε, είμαστε και οι δύο χαρούμενοι και φοβισμένοι ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή. Απλά επειδή σου είπα, χωρίς να το έχουμε πει, χωρίς να το έχουμε βάλει κάτω, και οι δύο νιώθαμε ότι έτσι ως πάμε στο επόμενο στάδιο της σχέσης, νομίζω ότι ουσιαστικά κάπως λειτουργήσε το ένα, έφερε το άλλο με έναν τρόπο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το ευχάριστο. Το ευχάριστο. Το άλλο κομμάτι το δεν είπες, είχε τώρα ξεκινάω φόβο, καριέρα, παιδί, τι κάνω, πού πάω, ξέρεις, θα μπορώ να το μεγαλώσω. Δεν με φόβησε τόσο γιατί ήμασταν σε πολύ καλή στιγμή με τη Σύση. Νομίζω ένα παιδί, όταν μάλλον έρθει ένα παιδί, είναι αυτό πολύ σημαντικό, να είσαι σε πολύ καλή φάση με το σύντροφό σου. Σαφώς μετά σε μια δεύτερη σκέψη, και νομίζω ειδικά οι άντρες έχουν το κομμάτι ευθύνης, τι σημαίνει αυτό, χρήματα, χρόνος, όλο αυτό, ξέρεις. Να πουλήσω τη μηχανή, να πάρω τη bike, όλο αυτό. Ένα οικόπεδο που είχα εκεί, κάπως. Με έναν τρόπο. Οπότε μετά μπήκαν λίγο όλες αυτές οι σκέψεις. Τα έκανες όλα αυτά. Όντως άλλαξες αυτοκίνητο. Όχι. Εγώ είχα ένα Mini Cooper τότε. Έμενα με το Mini Cooper για πολύ καιρό, μέχρι που δεν χωρούσαν να κάτσουν πίσω. Οπότε μετά άλλαξα. Μη μου πεις πότε και γιατί, αλλά έφτιαξες ποτέ τη βαλίτσα σου και είπες. Και μετά λες όχι. Όχι, υπήρχαν στιγμές που ήθελα να τη φτιάξει εσύ και μου λέει θα σου φτιάξει τη βαλίτσα, φύγε. Α, οκ. Εγώ δεν θα φτιάξω. Κινδυνεύσατε ποτέ πραγματικά? Κινδυνεύσατε να χωρίσετε ποτέ? Νομίζω όχι στον πραγματικό κίνδυνο. Φτάσαμε σε ένα επίπεδο που κάποιες φορές η ένταση ήταν μεγάλη και νομίζαμε ότι ίσως πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε. Αλλά είναι αυτό που σου είπα πριν. Με το που φτάναμε σε ένα σημείο που θεωρούσαμε ακραίο, ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο γυρνούσε στο αρχικό συνέστημα. Και στην ουσία μέσα σου και έλεγες, όχι, πού πάω τώρα, κάτι έχει γίνει άλλο. Ναι. Και με έναν τρόπο κάπως το βρήκαμε. Και γενικά έχουμε δουλέψει πολύ στη σχέση μας από το να κάνουμε ψυχοθεραπεία ο καθένας ατομικά, ας πούμε. Άρα δεν έγινε με ένα μαγικό τρόπο. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είπες με ένα μαγικό τρόπο. Είπα να πω, με ένα μαγικό τρόπο φτάνεις εκεί, ναι, ίσως ναι, τελικά να μην τόσο μαγικό, γιατί θέλοντας, βλέποντας μάλλον ότι υπάρχει ουσία, δεν το αφήσαμε στην τύχη του. Ναι. Από το να δουλέψει ο καθένας μόνος του, από το να διαβάσουμε 10 βιβλία, ας πούμε. Ή... Σύμβουλο γάμου? Όχι. Σύμβουλο γάμου όχι. Δεν ξέρω, υπάρχει σύμβουλο γάμου. Στα έργα, δεν ξέρω. Ναι, φαντάζομαι υπάρχουν θεραπευτές, ψυχοθεραπευτές που δουλεύουν σαν ζευγάρι. Χειρίζονται αυτό το κομμάτι. Ναι. Αυτό θα υπάρχει. Αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψει ο καθένας ατομικά, γιατί άμα το λύσει ατομικά, ξέρεις τι θες, πώς το θες, αρχίζει να επικοινωνεί με τον άλλον. Έχουμε κάνει διάφορα σεμινάρια που αφορούν επικοινωνία, σχέσεις. Ναι. Προσπαθούμε να πάρουμε δηλαδή, πληροφορία, να τη φιλτράρουμε και να δούμε τι μας κάνει και τι όχι. Αλλά στο να φτάσουμε εντελώς ακραία και να πάμε, όχι.
Τα λες όλα στον ψυχοθεραπευτή αυτό, δηλαδή λες πράγματα για το γάμο σου που δεν θα τα έχεις πει στη Σύση. Ναι, ναι, και το θεωρώ πολύ, πολύ λιτουαρτικό. Δεν τα έχεις πει στη Σύση εδώ. Ναι. Ακόμη και τώρα πηγαίνεις. Ναι, ναι. Α, ναι. Κάνω συστηματικά, ναι. Αυτό γιατί νιώθεις την ανάγκη να το κάνεις? Για τη σχέση ή λόγω της δουλειάς? Γενικά εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ λιτρωτικό πράγμα να κάνει κανείς. Στην ουσία μπορεί να είναι σαν να έχει ένα πολύ καλό φίλο που τα λες όλα. Ναι. Επειδή ο άλλος όμως όταν είναι έτσι και πιο εξειδικευμένος και μπορεί ενδεχομένως να σε βοηθήσει και να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα, νιώθω ότι είναι πολύ. Εμένα με έχει βοηθήσει πολύ. Και επειδή είμαι και λίγο κλειστός τύπος εγώ και κρατάω πράγματα μέσα μου, με βοηθάει αυτό το πράγμα με έναν έτσι ασφαλή τρόπο να τα βγάλω και ενδεχομένως λίγο να τα ψαχουλέψω και περισσότερο. Ξέρεις ότι δεν θα σε ανακατέψει κιόλας. Εντάξει, τον πληρώνεις λίγο παραπάνω. Ναι, θεωρώ ότι και ίσως και λόγω επαγγέλματος και λόγω χαρακτήρα και λόγω οτιδήποτε ότι είναι βολικό πολύ. Και θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει και σαν γονιό πολύ και στη σχέση μας πολύ. Το γεγονός ότι εσύ έχεις οικογένεια. Ναι, αυτό, όχι. Αν έχει επηρεάσει το ότι η όνειρά μου είναι 18 χρόνια. Δηλαδή αυτή η σχέση που. Κατάλαβα, θέλω να πω. Η σταθερότητα στην προσωπική ζωή έχει φέρει και τη σταθερότητα στο γκρουπ. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Εννοείς. Από φόβο να μην διαταράξει κάτι? Όχι από φόβο. Okay. Νομίζω ότι είναι η ποιότητα των σχέσεων που έχουμε με αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, το ότι έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι, πραγματικά και πρώτα και μετά μπήκε η καριέρα και η ματαιοδοξία και οτιδήποτε. Δηλαδή, στην αρχή, επειδή αυτό ήταν παιδιά, πάμε λίγο να ξεσκάσουμε, να κάνουμε την πλάκα μας, να γουστάρουμε. Και αυτό μας έδεσε παρέα. Μετά ξαφνικά, εσύ πάει καλά. Μήπως να γράψουμε κανένα τραγούδι. Να βγάλουμε και χρήματα. Ναι, μήπως ας πούμε, να δούμε, μήπως κάνουμε. Οπότε μετά έρθει και είχε καλά θεμέλια. Παίζει να είστε και το μακροβιότερο ελληνικό γκρουπ. Κοίταξε, δεν το έχω ψάξει, αλλά επειδή το συζητούσαμε προχθές, θέλουμε λίγο να το ψάξουμε. Γιατί φαντάζομαι 18 χρόνια χωρίς. Χωρίς να διακοπή, χωρίς καμία διακοπή. Ούτε επανένωση. Να έχουν φύγει όλα τα μέλη και να είναι μόνο ένας και να απλά να έχει κάποιους άλλους μουσικούς. Μπορεί να είμαστε όντως από τα μακροβιότερα στην Ελλάδα. Σταθερός όμως και στο γάμο και στο. Πώς το λένε. Το παλεύει. Και στο συγκρότημα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Μου δημιουργεί ασφάλεια πολύ. Προτιμώ με τη βάση αυτή να πειραματίζομαι. Δηλαδή με τον Ιράμα να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα. Με τη Σύση. Όχι, να ψαχτούμε. Δηλαδή από το να αλλάξουμε σπίτι μέχρι το να. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Κάνουμε και στο YouTube, να κάνουμε και τραγούδι, να κάνουμε. Και, δηλαδή, αλλά με τη σταθερά η οποία με κάνει και νιώθω καλά. Δηλαδή, μου αρέσει αυτός ο τύπος. Το ενδεχόμενο ενός τρίτου παιδιού το συζητάτε πια, ξανά. Εννοείται επειδή είχατε μια περιπέτεια πριν λίγο καιρό. Ναι, επειδή είχαμε νομίζω αυτή την περιπέτεια, είναι κάπως λίγο νοπό αυτό. Ακόμη και τώρα πέρασε ένας χρόνος. Ναι, ναι, είναι λίγο. Και νομίζω ότι δεν είναι κάτι που απορρίπτουμε, γιατί δεν το απορρίψαμε εξ αρχής, αφού είχαμε μπει στη διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ακόμα η καλή στιγμή ψυχολογικά, ώστε και ενεργειακά λίγο να πούμε σε όλο αυτό. Οπότε εσύ δεν λες τίποτα, εννοείς, δεν μιλάς. Ναι, όχι, αυτή τη στιγμή το συζητάμε, αλλά δεν έχει επουλωθεί αυτό πλήρως. Α, δεν έχει επουλωθεί, Όχι πλήρως. Οπότε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ναι, ήταν γιατί λίγο. Γιατί τόσο πολύ όμως. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Όχι, εννοείται. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ πιο εύκολο το ότι είχαμε ήδη δύο παιδιά. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό και σε βοηθάει να ξεχαστεί όσο μπορεί να ξεχαστεί ή να μην σε επηρεάσει τόσο. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά ήταν κάτι που στήχησε τελικά πολύ. Ναι. Περισσότερο κι εγώ από ότι πίστευα θα στήχησε, να σου πω την αλήθεια. Οπότε είναι κάτι που προς το παρόν δεν προγραμματίζουμε ή συζητάμε, χωρίς όμως να είναι και κάτι που απορρίπτουμε, γιατί δεν είναι κάτι που θέλουμε. Ναι. Βρήκαμε μια μέση λύση, πήραμε το σκύλο. Τώρα πήρατε σκύλο. Έχει δεν είχατε πιο πριν. Τρεις μήνες. Α, δεν είχατε πιο πριν σκύλο. Όχι, όχι. Α, τώρα γίνεται full αμερικάνικη οικογένεια. Τώρα είμαστε. Ναι. Οπότε πήραμε σκυλάκι, είναι και κοριτσάκι. Ναι. Οπότε νταντεύουμε αυτό τώρα. Ναι. Ήταν κακό το ότι το κοινοποιήσατε. Ήταν λίγο παραπάνω, το βάρη είναι παραπάνω, το συνέστημα. Κοίταξε, ήταν αναγκαστικό. Γιατί δέχεσαι και μετά όλα τα μηνύματα. Αυτό. Ναι, πρέπει να ανταποκριθείς, να απαντήσεις. Για καλό σου το λέει, αλλά προσθέτει ένα βάρος. Δεν σε βοηθάει να το ξεχάσεις. Ναι. Δηλαδή μπορεί να βγει ένα μέτσο, να ρωτάει, αχ, παιδάκια μου, να είστε. Ναι. Που εκεί που θες να το ξεχάσεις σε μια άλλη στιγμή, σε μια άλλη φάση. Έρχεται ένας δημοσιογράφος καλή ώρα. Να σου στηθίζουν. Εντάξει, ναι, αυτό είναι και λίγο πιο επιλεγμένο. Αλλά ειδικά εκείνη την περίοδο έξω, ας πούμε, υπήρχε πολύ ανταπόκριση που ήταν. Φανερά από πολύ αγάπη και ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, η αλήθεια είναι, και από μηνύματα και από τέτοια. Αλλά σου γιγαντώνουν λίγο και τη στιγμή που εσύ λες: OK, θέλω να προχωρήσω, να βρω λίγο την ισορροπία μου κτλ. Οπότε, επειδή ήταν αναγκαστικό, γιατί δυστυχώς σε αυτή τη δουλειά εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα τα δημοσιοποιείς, έπρεπε να δημοσιοποιήσουμε και αυτό. Εντάξει, αναγκαστικό κακό. Θέματα ζήλια αντιμετωπίσατε ποτέ? Γιατί κάνεις και μια δουλειά που είναι πάρα πολύ. Κοίταξε, υπάρχει.
είναι μια δύσκολη δουλειά το όλο αυτό. Βοηθάει πολύ το ότι είναι λίγο παρόμοιος ο χώρος που είναι η Σύση και εγώ, αλλά γνωρίζουμε λίγο πώς παίζεται το παιχνίδι αυτό, οπότε δεν υπάρχει στερεία σε ένα εσωτερικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα προσπαθείς όσο μπορείς να μην δίνεις δικαίωμα, χωρίς να είσαι ξενέρωτος σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω είναι πολύ καλό το ότι μας μάθανε from day one λίγο μαζί. Ναι. Δηλαδή είναι σημαντικό ότι μας είμαστε σε ζευγάρι, οπότε όπως λες, σε πολύ κόσμο υπάρχει λίγο, δηλαδή πολλές φορές θα μου πει, θα μου πει ο άντρας της Σύσης. Δηλαδή επίσης πάρα πολλές γυναίκες έρχονται και μου λένε, καλά γυναίκα σου, θεά, ή τι χρώμα βάφει αυτά τα μαλλιά, ποια είναι η βαφή της. Δηλαδή βλέπεις έρχεται μια κοπέλα και λες, δεν ξέρω ότι πρέπει να απαντήσεις. Πολλές φορές ρε παιδί μου βλέπεις έρχεται μια κοπέλα και λες, όχι τώρα, και έρχεται κάποιος και μου πει, η Σύση γιατί δεν ήρθε. Ναι. Δεν σε φλερτάρουν δηλαδή. Φλερτάρουν πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει σου λέω, και αυτή η κατηγορία. Φλερτάρουν με ευγένεια ή φλερτάρουν και λίγο πιο. Τις έχει δει, over the edge. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες. Α. Αλλά είναι σου λέω νομίζω το, και ένα κομμάτι νύχτας που είναι λίγο λογικό. Εκεί υπάρχει αυτό στον αέρα έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπάρχουν και τώρα και από την πλευρά της εσείς. Γιατί και εσείς είναι μια γυναίκα που είναι προχωράει και γυρνάνε γάτες. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτό δημιουργεί fan clubs. Απλώς εσύ είσαι πιο διαθέσιμος με την έννοια ότι εμφανίζεσαι κάπου. Ναι, μπορεί να σε βρει κάποιος. Έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, ξέρει που θα σε βρει κάποιος. Και με τα social media, ας πούμε, μπορεί να σε βρει κάποιος. Καλά, αλήθεια είναι και αυτό. Παντού. Δηλαδή, να σου στείλει ένα μήνυμα ο καθένας. Σου στέλνει, ναι. Ναι, ναι. Και γυμνές φωτογραφίες και τέτοια. Ναι, καλή εννοείται. Μόνο σε εμάς δεν στέλνουν. Σταμάτα, δεν κομμάτια. Θα ήθελα να έχω το δικαίωμα, το δικαίωμα της επιλογής. Το πες είναι ανοιχτή λογαριασμή μου, μπορείτε να μου στείλετε. Θα ήθελα να έχω possibilities, πώς το λένε. Όπως την ξέρεις τη Σύση, θα σου συγχωρούσε ποτέ μια απιστία, ειλικρινά. Ή κάποιος θα σε φιλοξενούσε από εμάς. Εδώ καναπές μας είναι πολύ φορικός. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πολύ σχετικό, γιατί πολλές φορές έχει έρθει στο μυαλό, λες όταν είσαι με έναν τόσο χρόνια, όταν αγαπάς τόσο πολύ, νομίζω πρέπει να δεις τις συνθήκες. Ναι, για δηλαδή, μια κακή στιγμή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ένα γάμο και μια οικογένεια τη διαλύεις για κάτι τέτοιο. Πρέπει να δεις τις συνθήκες, να το ψάξεις. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω, αλλά δεν το πιστεύουν πολλές ζευγάρια. Θα μιλούσα για μένα και σε κάτι αντίστοιχο θα ήθελα πολύ να ψάξω τις συνθήκες. Δηλαδή, θα μου ήταν πολύ πιο δύσκολο να ξέρω ότι υπήρχε έρωτας ή υπήρχε σχέση μακροχρόνια παρά το να υπήρχε ένα one night stand. Ναι, γι' αυτό μιλάω. Δεν μιλάω για μια σχέση. Κατάλαβα, σχέση δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι. Όλα αυτά τα ζυγιάζεις, μιλάς με τον άλλον, βλέπεις που είναι. Ναι, τη Σύση όπως την ξέρεις, τι θα τα έκανε, θα την έκανε όλη αυτή την κουβέντα. Νομίζω θα την έκανε. Στη φάση δηλαδή που είναι τώρα, γιατί έχει δουλέψει και αυτή πάρα πολύ και με τον εαυτό της, σου λέω, έχουμε δουλέψει και εμείς σαν σχέση πολύ και έχουμε αντιμετωπίσει και καταστάσεις και σου λέω, επειδή είναι αυτό μια ζωντανή κατάσταση και δηλαδή είναι στις συναυλίες μου, στο δρόμο έξω και βλέπω αυτό να συμβαίνει. Ναι. Οπότε έχουμε πολλές φορές την αφορμή και το λόγο να το συζητήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει, πώς γίνεται. Χθες είχες τα γενέθλιά σου. Θα σου ερωτήσω πόσο γίνεσαι, γιατί 40. Άμα το ψάξεις στο Wikipedia το 40 ακόμα. Έγινε 40. Καλά, μοιάζει με 30. Ακόμα 40 σε πουλάκι. Όχι ακόμα, ρε, εσύ, γιατί μου το κάνεις αυτό. Εντάξει, μια χαρά. Το 40 είναι καλό. Το 40 είναι όμως είναι και πολύ κρίμα. Δεν φρικάρεις και λες. Θα φρικάρω σε λίγο. Δεν το είχες ποτέ σαν όριο. Μικρός έλεγες τα 40 είναι. Δηλαδή είναι. Είσαι οκ. Okay. Τι να είναι, δύο παιδιά έχει και σκύλο. Τι άλλο. Είναι σημασία. Τα 40 και έναν άντρα είναι πολύ σημαντικά. Είναι, είναι. Έχει καριέρα που παίρνει ακριβό αυτοκίνητο, τα φτιάχνει με την γραμματέα. Πάντα το λέω αυτό. Κάνεις... Όχι, δεν είχα σκεφτεί τέτοια. Κάνει μια κρίση μέση ηλικία. Ναι, πιο πολύ εμένα με πιάνει το. Το flashback, τι έχω κάνει ή τι δεν έχω κάνει. Έχω φτάσει στα 40. Είναι λίγο ένα καμπανάκι, όντως. Δεν ξέρω αν είναι για έναν άντρα ή γενικά για τον κόσμο. Για έναν άντρα σίγουρα, λίγο το τι έχω κάνει. Γιατί μπαίνει στην άλλη φάση που λες: okay, όχι, δεν έχω ακριβώς πολύ χρόνο. Όχι, αλλά... έχει περισσότερο. Ναι, αλλά έχει κάνει και πολλά. Αλλά έχει κάνει πολλά. Είναι αυτό που κάνει, λίγο αρχίζει και βλέπει τι δεν έχω κάνει κτλ. Και στον απολογισμό, λοιπόν, τι έβγαλε. Στον απολογισμό έβγαλα νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσω λίγο παραπάνω χρόνο στον εαυτό μου και στην ποιότητα ζωής μου. Επειδή όλη αυτή η δουλειά νομίζω έχει μια φόρα που μας έχει παρασύρει πολλές φορές, πρέπει λίγο να το ισορροπήσω εκεί. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποιος τομέας στον οποίο δεν τα έχεις καταφέρει τόσο καλά. Κοίταξε. Σε προσωπικό επίπεδο, ας πούμε, όχι επαγγελματικό. Επειδή είμαι γενικά και λίγο αυστηρός με τον εαυτό μου, σε αρκετά επίπεδα νομίζω ότι θα μπορούσα να έχω πάει καλύτερα. Δηλαδή, ακόμα και από τα οικονομικά, που θεωρούσα ότι θα μπορούσα να κάνει καλύτερη διαχείριση, όσο μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα που δεν ξέρει τι ξεμερώνει. Ναι, ναι, όπως είπα, λίγο στο κομμάτι προσωπικής φροντίδας, δηλαδή ότι έχω κουραστεί πολύ, δεν έχω προσέξει με τον ύπνο μου. Διάφορα θέματα που έχω τενοντίτητες, δηλαδή προσέχω πολύ. Αυτά επιδερμικά όμως είναι. Κάτι πιο βαθύ. Ότι ίσως... Πάει στο ψυχοθεραπευτή, θα μας δει. Σου λέει γιατί να τα πει. Πληρώνει εκεί να τα πει. Ναι, ναι, νομίζω ότι. Εγώ σου ακούγει τζάμπα δηλαδή, αν θες. Γενικά έχω ένα θέμα με την οριοθέτηση από ό,τι έχω μάθει. Οπότε. Βλέπεις, έχω πάρει και όλο το. Ναι, για πες. Ότι λίγο έτσι με τα όρια έπρεπε ίσως να. Τα δικά σου ή των άλλων. Γενικά.
σκέπες τα δικά μου και τα ορβάζω στους υπόλοιπους. Έχω ένα θέμα. Οπότε. Το δουλεύεις. Το δουλεύω. Θεοδωρή, έλεγες πριν και είπες πολλές φορές και τα άκουσα στη διάρκεια της συνέντευξης, δεν σε διέκοψα. Πόσο όμορφη είναι η Σύση. Mm-hmm. Σε πιστεύω ότι το λες. Αισθάνεσαι όμως την ανάγκη να το πεις, να το λες εκείνη συχνά. Όχι. Στο λες. Είναι πολλές φορές που έχει τύχει ρε παιδί μου, μπορεί να την κοιτάω κάτι να κάνει καμόν και, και πιάνω τον εαυτό μου τη χαζεύω όπως είναι την πρώτη φορά. Στο λες όμως. Στο λέω πολλές φορές, ναι. Στο λέω πολλές φορές. Και είναι σε διάφορες φάσεις. Δεν είναι μόνο να θα αντιθεί, θα βαφτεί και θα βγούμε έξω. Μπορεί να είναι μόλις ξυπνήσει, μπορεί να είναι πριν κοιμηθεί, μπορεί να είναι και την ώρα που είναι μες στα νεύρα ακόμα. Δηλαδή... Δεν ξέρω αν αυτό καμιά φορά δημιουργεί και μια πρόσθετη ανασφάλεια, ένα πρόσθετο άγχος. Δηλαδή, τι το λες. Την επόμενη φορά που δεν θα το πεις. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να σας δημιουργήσω καινούργιο πεδίο προβλήματος. Ίσως να είναι αυτό που εκείνα, αν το ζητάς να στο πει ο άλλος με έναν τρόπο, είτε συγκεκριμένα είτε πλαγίως. Το ζητάει. Όχι. Όχι, δεν το έχετε. Εγώ τη βλέπω συνέχεια στο YouTube, άβαφη. Ενώ βγαίνει. Τολμά. Ότι επειδή νομίζω είναι ένα κομμάτι που το ξέρει και αισθάνεται καλά με αυτό και είναι γενικά κομπλεξάριστη. Και αυτό μπορεί να αφορά ακόμα από τα. Όπως δείτε, το αν θα βαφτεί ή όχι, ή αν το θα έχει 5 κιλά παραπάνω ή 10 ή λιγότερα. Αυτό ναι, μην δικό τη. Δεν την απασχολεί και είναι. Ούτε εγώ το βρίσκω πολύ. Όχι, καθόλου. Και το βρίσκω αυτό μαγικό, πολύ. Εσένα πώς αρέσει εσύ, ποια είναι η εικόνα που αγαπάς. Όταν είναι περιποιημένη, όμορφη αυτά ή είναι αυτή που ξυπνά δίπλα τη. Εμένα μου αρέσει γιατί. Πρόσεχε τα πίσω, ακούω. Ξέρω. Άβαφη θα πει. Πολύ μου αρέσει. Αναφάσει, μου αρέσουν όλα. Δηλαδή είναι αυτό, θα βγούμε έξω και θα φτιαχτεί. Είναι πολύ ωραίο. Φτιάχνουμε και εγώ γουστάρω και βγαίνουμε και περνάμε ωραία. Τι αρέσει που την κοιτάνε και άλλοι άντρες. Μέχρι κάποιο σημείο, ναι. Μετά από κάποιο σημείο πρέπει και εγώ να λάβω τα μέτρα μου. και να βγω να κατουρίσω την περιοχή μου. Εσένα, η δικιά σου εικόνα πόσο σε απασχολεί. Εγώ είμαι λίγο πιο ανασφαλής σαν άνθρωπος σε σχέση με τη Σύση. Και πολλές φορές εμένα μπορεί να απασχολεί περισσότερο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τώρα τελευταία δηλαδή έχω αρχίσει λίγο και εμένα δεν με νοιάζει τόσο πολύ γιατί λίγο έχω κουραστεί. Τι έκανες δηλαδή πριν. Σε ποιο σημείο έφτανε η ιστερία σου. Όχι, δεν έχω τρελές ιστερίες. Νομίζω και λόγω. Δηλαδή, εγώ είχα πάντα θέμα να είναι τα μαλλιά μου ωραία. Ναι, να πάρα πολύ ωραία. Ναι, κατά τα μαλλιά μου. Είναι πάντα ωραία. Μπράβο, είναι το φετίχ μου αυτό. Αλήθεια αυτό είναι το μόνο ωραία. Πράγμα που κοιτάω όταν φεύγω το σπίτι να κάνω κάπου τα μαλλιά μου. Όλα τα υπόλοιπα όχι τόσο. Εντάξει, λίγο δηλαδή, βλέπεις ποτέ ούτε ποτέ ήμουν πολύ ντούκι να φτιάξω σώμα γραμμωμένο και τέτοια. Προσέχω τη διατροφή μου γιατί μου αρέσει έτσι κι αλλιώ σαν. Το ότι βάζω στο σώμα μου, ας πούμε. Ναι. Δεν αθλούμαι ποτέ ιστερικά, τόσο όσο να μ' αρέσει, σε έναν βαθμό που είμαι απλά οκ. Okay. Πες μου για τη συναυλία αυτή που την περιμένουν όλοι, γιατί είναι η πιο μεγάλη που έχετε κάνει ποτέ. Για μας, ναι, είναι και σε πολύ καλό σημείο, γιατί επειδή φέτος όντως κλείνουμε τα 18 χρόνια, με έναν τρόπο κλείνει ένας ωραίος κύκλος. Ενηλικιώνεστε. Ναι, επιτέλους θα σοβαρευτούμε. γίνεται σε ένα πανέμορφο χώρο στο ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος. Επάνω στον Καζόν, εκεί. Στο Ξέφωτο. Ναι, έχει λέγεται. Πότε? Είναι 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και αυτό έτσι λίγο σημαδιακό και ωραίο. Σας περιμένουμε όλους, ελεύθερη είσοδος. Τέλεια. Ακόμα πιο εύκολο. Καλοκαίρι, βραδάκι. Τι ώρα είναι, 9 φαντάζομαι. Γύρω σε 9.30 θα ξεκινήσουμε. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Τα φιλιά μας στη Σύση. Εννοείται, θα και δώσω. Και παιδιά. Καλή τύχη και στη συναυλία. και καλό καλοκαίρι που λέμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και σε εσάς. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.